Έχουμε ένα θάνατο ενός νέου ανθρώπου, του ανθρώπου που βλέπουμε εδώ, ενός γνωστού στη λίστα. Λίγο μετά από τον εμβολιασμό του, δεν ξέρω αν έχει σχέση ο θάνατος, διερευνάτε. Για πες μας, Μαρίλη. Αυτό είναι και το μυστήριο, Νίκο, για τον θάνατο του 32χρονου στη λίστα Νάσου Κάτρη, διότι οι γιατροί ακόμα δεν έχουν αποφανθεί τι είναι αυτό που προκάλεσε τον ευθνίδιο θάνατό του μόλις τα 32 του χρόνια και αν αυτό συσχετίζεται με τον προγενέστερο εμβολιασμό του. Τη Δευτέρα, λοιπόν, έκανε την πρώτη δόση του εμβολίου με AstraZeneca. Ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα ευδιάθετος, δηλαδή πήγε και για φαγητό και γευμάτισε με έναν φίλο του, επέστρεψε μετά στο σπίτι του για να ξεκουραστεί και η συνέχεια, όπως την περιγράφει η επιστήθεια φίλη που δυστυχώς τον βρήκε νεκρό, τον ήθελε να κάνει εμετό, είχε αιμόπτυση Νίκο και αυτό ίσως του προκάλεσε και αναρρόφηση. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι ο άνθρωπος που μένει από κάτω, στο κάτω διαμέρισμα, άκουσε φωνές, άκουσε θορύβους, αλλά δεν ήθελε να ενοχλήσει τον 32χρονο στη λίστα προφανώς και γι' αυτό προσπάθησε δεν πήγαινε να βρει μια βοήθεια και δεν τα κατάφερε. Ξέρουμε αν είχε κάποια προβλήματα υγείας, άλλα, αν υπήρχε κάτι. Δεν έχει διαπιστωθεί ακόμα και οι γιατροί είναι φιδωλοί. Δηλαδή, περιμένουμε να δούμε και την ιατροδικαστική εξέταση, να δούμε τι προκάλεσε τον ευθνίδιο θάνατο. Τη λύπη μας πρώτα απ' όλα και με πολύ ενδιαφέρον θα παρακολουθήσουμε και θα σας δώσουμε όλες τις λεπτομέρειες και για αυτή την υπόθεση, όπως το έχουμε κάνει με όλες. Δεσμευμένοι απέναντί σας αυτό.